Σε πήραν εσένα για celebrity? Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει. Τίποτα, ε. Κάποιο φίλο σου από αυτού που είναι μέσα? Όχι, δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Όχι, αν πήρανε κάποιον φίλο σου από. Α, όχι, όχι, όχι. Έχει σχέσεις με κάποιους από αυτούς που συμμετέχουν? Όχι, δεν έχουμε κάποιον. Θα πήγαινες? Αν θα πήγαινα, ναι, εντάξει. Είχα ζήσει και πρόπερση το blackout. Οπότε έτσι μια επαφή με τέτοια ζόρη κατά. Ναι, αλλά ήταν μια μέρα. Blackout ήταν εδώ στην στο κορμί. Ναι, αλλά. Κάτι και survival όμως. Είχε επαφή με χταπόδια, με βατράχια, με κατσαρίδες, με ό,τι θες. Έχει, πιστεύει, σχέση το celebrity με το survivor? Δηλαδή είναι κάτι, είναι παρεμφερή τα παιχνίδια? Πέρα από τη συμβίωση με τα κουνούπια και τη βροχή, δεν νομίζω ότι έχει κάποια άλλη σχέση. Μπάνιο κάνουν εκεί? Ναι, εγώ είδα και τον Καλίδη φρέσκο ξυρισμένο. Λογικά, ναι. Ξυρίζεται κανονικά σου. Εγώ εντυπωσιάστηκα που πήγε ο Τρίφωνας και πήρε και την Amazing Nicole. Η Amazing, να πούμε. Ούτε εγώ δεν θα πήγαινα το παιδί στο Άγιο Δομήνικο. Να δούμε την είσοδο του Τρίφωνα χθες στο Celebrity. Περιμένετε, γιατί έχω κι άλλη έκπληξη. Τι είναι αυτό? Δεν καταλάβατε. Το σκυλάκι. Και είναι και μαζί μου κι άλλη, η Amazing Nicole. Έχει και επίθετο, αγάπες μου. Amazing. It's amazing. It's fantastic. Θα δω, θα με πάρει ο ύπνος, λες, την πρώτη μέρα. Α! Καλέ, βουλιάζει! Δεν μπορώ να πάω από εκεί. Θες να πάω να τα μαζέψω εγώ? Μπορείς να τα μαζέψω, αλλά σε παρακαλώ για να φύγω. Τι? Δεν μπορώ. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Το ξεχνάς τώρα. Δεν μπορώ να κάτσω. Θα μπορέσεις για μας. Εντάξει. Γιατί πράγμα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Μα μπήκαμε τα γυαλιά μέσα άκου, και με το μπλε μπροστά του. Μου λέει, γιατί είσαι έτσι, μην αρχίσω να ξέρω τα ίδια που κάνει και έξω. Αχ, αγάπη μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν είναι πως είναι. Είμαστε τόσο αδύναμοι για να κάνουμε έτσι. Ήρθε με το σκυλί μέσα και το παίζει. Τι? Μη φωνάζει την Μπορκιακούνη οι άλλοι και ταράζονται. Τίποτα δεν ήρθε, τίποτα! Μη δίνετε σημασία, τίποτα! Καλέ, μη τα φέρνεις από εδώ και τα βλέπει ο Τάσος. Άγκατε και φύγει, άγκατε και φύγει, άγκατε και φύγει. Αχ, Νικόλα μου, τι είναι αυτό που τραβήξαμε χθες το βράδυ? Καλύτερη ταλαιπωρία να κάθομαι στο κρεβάτι, να γυρίζω μία από τη μία, μία από την άλλη και να μην μπορώ να κοιμηθώ. Αυτός ο Σωλήνας μας τροφοδοτεί με διάφορα υλικά. Απλώνετε τα χέρια σας, πάρε τα αφερτά υλικά και πέρασέ τα στον κάτω, Σωλήνα, για να τα πάρει η ομάδα από κάτω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Θα βρεθείτε μόνοι σας μέσα μαζί με τις δύο στρατοκάμελους. Η μία στρατοκάμελους έχει ένα κόκκινο μικρό έτσι σαν σκηνάκι, στο οποίο κρέμονται τέσσερα μικρά ψεύτικα πουλάκια. Λύνετε λοιπόν αυτό το κόμπο, παίρνετε το πουλάκι και προσπαθείτε να το βάλετε στο αντίστοιχο σκηνάκι που έχει άλλη στρατοκάμελος. Κοτούλα. Νομίζεις έχει κοτούλα. Μαύρη, ένα-ένα τα πουλάκια. Κοτούλα. Περίμενε, καλέ, περίμενε. Κοτούλα μου, καλή και αγαπημένη. Κοτούλα. Πρέπει να βιαστείς τώρα, Τρίφωνα. Πώς σας φαίνομαι με τα άγρια ζώα? Πώς νιώθεις ανάμεσα εκεί στα άγρια? Γούρι, γούρι! Λεφτά θα πάρει, σίγουρα! Παιδιά, δεν ξέρω, το συμπαθείς, τον αντιπαθείς, σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει ο Τρίφωνας. Είναι μια κατηγορία μόνος του, όπου και να εμφανιστεί, φέρνει ταραχή, εγώ γελάω, τον απολαμβάνω. Ταραχή έφερε στον Ξιαρχό.
Ταραχή στον ξερχόμενο. Δεν κατάλαβα. Εγώ ταράχτηκε πάρα πολύ. Γιατί τώρα, γιατί εγώ προκαλώ εδώ πέρα τα βλέμματα, εγώ έτσι. Είμαι ο κεντρικό, εγώ είμαι αυτό που τον υπερασπίστηκα τον ξερχό την άλλη φορά. Βέβαια. Τώρα όμω, sorry φίλε. Δεν πηγαίνουν καλά, ρε Δημήτρη. Μήπω υπάρχει κάτι. Προϊστορία. Δεν ξέρω. Γιατί τόσο κλάμα με το που τον βλέπει. Αυτό που λέει ο Δημήτρη. Φύγανε οι προβολή από πάνω του και πήγαν στον Τρίφωνα, ο οποίο Τρίφωνα είναι καταιγιστικό. Ένα άνθρωπο που δεν έχει μέτρα, αλλά και φέρνει και πάρα πολύ γέλιο. Το έχουμε δεδομένο όμω ότι ο ξερχό, γιατί εγώ δεν τον υποστήριξα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δείξω μια κατανόηση τώρα ότι ντε και καλά θέλει να έχει τα φώτα. Εντάξει, πάνω του, να είναι ο άνθρωπος πρωταγωνιστής, αντικειμενικός. Σίγουρα δεν ταιριάζουν ως άνθρωποι. Ότι ντε και καλά θέλει τα φώτα. Με το καλημέρα που μπήκε ο Τρίφωνα, με το καλημέρα ξαφνικά ο άλλος θα αναστατώθηκε. Μπορεί να έχουν προηγούμενα. Κάτσε να περάσουν δύο ώρες. Γιατί ο Τρίφωνας του είπε, αν θυμάστε με το που μπήκε μέσα, τα τατουάζ του και αυτά, αυτό τον ενόχλησε αρχικά. Και μετά τον ενόχλησε ότι ήταν με το σκυλί και τι μας το φέρει το σκυλί και τι το παίρνει. Αγάπη μου, η Amazing Nicole είναι τέλεια. Η Amazing Nicole είναι. Στο τσάτ τη γλίτωσε από τη Στουθοκάμιλο. Θα κάνω μπανάκι κανονικότα τώρα. Δεν την παίρνει μαζί στις δοκιμασίες. Την αφήνει. Δεν την κάνει τις δοκιμασίες με αυτό. Και έχω να σας πω κιόλας ότι η Nicole πληρώνεται. Άκου το τώρα. Βεβαίως. Ήθελε η παραγωγή οπωσδήποτε να είναι το σκυλί μαζί. Στην αρχή ο Τρίφωνας είχε πει όχι. Και τελικά η Νικόλ πληρώθηκε για να πάει. Πόσο πήρε η Νικόλ? Ξέρω και το ποσό. Για πες το. Πολύ καλό ποσό. Χάνεται τώρα το κορίτσι. Αντιορκήσου, λες αλήθεια. Για πόσο καιρό. Καλέ. Να σου πω για όλο το διάστημα. Είναι η δυσάρα αυτή η Νικόλ. Τρελό. Ναι. Και παίρνει καλό ποσό. Πάρα πολύ καλό. Καλπίστεψέ με. Πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Όχι. Τι να σου πω κάτι. Εγώ που έχω και τρία σκυλιά, θα βόλευε αυτό. Εσύ όμως δεν έχεις Nicole Amazing. Σωστό, σωστό. Η Nicole Amazing είναι πασίγνωστη και πολύ δημοφιλής. Όχι, αλλά ένας από τους φίλους του που τον είχα δει όταν συνεργαζόμασταν είναι πραγματικά αξιολάτρευτος. Δύσκολη συνθήκη. Συγγνώμη τώρα για να μην τα βρίσκουμε όλα αστεία. Είναι λίγο δύσκολη συνθήκη για ένα τέτοιο σκυλί. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα αυτά τα σκυλάκια. Εγώ λίγο δεν το είδα. Πολύ θετικά. Ελπίζω το σκυλάκι να μην πάθει τίποτα. Φαντάζομαι ότι θα έχει εκεί και κτηνιάτρους, ανθρώπους που θα μπορέσουν να του πούνε να κρατήσει όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει για την μικρούλα του. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι δίνει μια πνοή στο παιχνίδι. Εσύ τι λες? Σίγουρα. Τρίφωνας πάντα φέρνει ενέργεια, γέλιο, χαρά. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να μην φέρνει χαρά, γιατί μπορεί να τους κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας εκεί μέσα και την πρωτοκαθεδρία. Αλλά νομίζω ότι θα αναταράξει λίγο την κατάσταση και εμείς απολαύσουμε από την τηλεόραση. Νιώθεις ότι μερικά... Με κάνει τεράστια εντύπωση η αντίδραση του ξερχού, ναι, πάντως. Νιώθεις ότι μερικά τα κάνει λίγο επιτηδευμένα. Εμένα λίγο εκείνη η αντίρρηση με τον Τρίφωνα, επειδή έχει περάσει από πολλά τέτοια παιχνίδια. Τον έχει συναναστραφεί. Το στυλάκι του, ναι, τον έχω συναναστραφεί. Τη ζωή έξω τον έχει συναναστραφεί. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχεις κάτσει μαζί του, έχεις φάει, ναι. Δεν έχουμε φάει, αλλά τον έχω συναναστραφεί, έχουμε συναντηθεί χρόνια. Απλά νιώθω ότι στα παιχνίδια υποδίεται λίγο. Όχι. Έτσι είναι ο Τρίφωνας. Θεωρώ πως είναι έτσι και αυτό φαντάζομαι το έχει πληρώσει και στη ζωή του, αλλά και το έχει... Όχι, το κάνει εκ του πονηρού. Όχι, το πληρώσει. Γιατί να το πληρώσει, φορές, είναι ένας άνθρωπος που είναι αυτός χυμάρος, που είναι. Όταν είσαι τόσο χυμάρος κάποιες φορές, μπορεί κάποιος να προβληθεί. Δεν είναι χυμάρος στην άποψή του, ούτε θα πει και θα προσβάλλει στο κανέναν άνθρωπο. Είναι πληθωρικός. Είναι πληθωρικός ο Τρίφωνας, παιδιά. Έτσι είναι πάντα. Απλά εγώ αυτό που είπα για να μην παρεξηγηθώ είναι ότι όταν μιλάω για επιτίδευση, ότι μερικές φορές μπορεί να είναι επιτίδευση όχι εκ του πονηρού, από το γεγονός ότι ξέρεις τι περιμένει ο κόσμος από σένα και του το δίνεις. Δίνεις το κοινό, ναι, το show που περιμένει από σένα. Αυτό το κάνουμε όλοι. Αν κάποιος περιμένει από κάποιον, αν έχει χαρακτηριστεί για το χιούμορ, αυτό για το οποίο πουλάει. Σε φέρνει το γλυκό στο λόγο. Όχι, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ κάθε μέρα μπαίνω στο τρύπο ότι πρέπει να πω μη καλό λόγο. Όχι, καμιά φορά κάνω και την έκπληξη και λέω καλό λόγο. Και κάνεις και καλά κάνεις όπως νιώθει ο καθένας. Το θέμα είναι να είμαστε αληθινοί και συνεπείς με αυτό που νιώθουμε. Αλλιώς ο κόσμος το καταλαβαίνει όταν επιτύχει.